Με τη Μαρίνα τι θα κάνεις, bro? Την άφησες τελείως? Δεν μου δόθηκε η ευκαιρία, ρε. Είναι η ώρα με το Μίτσο. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Ναι, αλλά αν γίνει κάτι με τον Δημήτρη και σπάσουν και τέτοιο και ο Δημήτρης γουστάρει την άλλη, θα χωθείς. Γιατί όχι? Αφού δήλωσα από την αρχή ότι μου αρέσει. Αλλά μία που χώθηκα, μία που μου έκανε μούτρα μου, έτσι. Ναι. Ποιο έκανε μούτρα γιατί χώθηκα? Ναι, εντάξει. Δεν κατάλαβα. Ναι, δεν κατάλαβα. Ναι, γιατί ήταν εκείνη το. Ήταν το timing όταν το είδα μετά στο κλιπ. Αλλά εγώ όταν πήγα δεν το είχα καταλάβει. Τέλειο. Για πες. Ρέιτ, πες το. Αφού άκουσα τι ήταν καινούργια. Πες από εκεί. Αεροσυνοδός. Αεροσυνοδός δεν είναι. Τι αεροσυνοδός? Τι είναι? Βασικά. Πολύ όμορφο. Ναι. Όμορφο. Καρέ μαλλί, μελαχρινή, ωραίο σώμα. Ωραίο σώμα. Τώρα στο 10. Ετών. Δεν το παρατήρησα το τέτοιο. Νομίζω 31, 32. Γεια! Hello. Hello. Τι γίνεται? Γεια σου, τι κάνεις? Γιώργος. Χάρηκα. Χάρηκα πολύ. Κι εγώ. Τι γίνεται? Καλώς ήρθες στο σπίτι της αγάπης, λοιπόν. Καλώς σας βρήκα, λοιπόν. Κάτσε να σε γνωρίσουμε. Έκατσα, λοιπόν. Τι γίνεται? Τι λέει? Όλα τέλεια. Πώς σου φαίνεται εδώ η πρώτη μέρα? Κοίτα, πριν λίγο είχα λίγο άγχος, αλλά όλα καλά. Σε ηρέμησε ο φίλος μου ο Μίτσος. Έκανε να έρθει να δει το σπίτι σου. Ναι. Τέλεια. Από πού μας έρχεσαι? Από Αθήνα. Και με τι ασχολείσαι? Στο χώρο της εστίασης. Οκ. Okay. Τώρα τελευταία ασχολούμαι με TikTok. Οκ. Okay. Ναι. Okay. Και τι άλλα, δραστηριότητες, χόμπι? Χόμπι, δραστηριότητες. Λοιπόν, μ' αρέσει να βλέπω μπαλά. Έλα, ρε. Έπαιζα μικρή μπαλά. Μια χαρά. Θα ταιριάξει με το Μίτσο αυτό. Εγώ δεν βλέπω καθόλου μπάλα, δεν μ' αρέσει καθόλου. Πεθαίνω. Έπαιζα μπάλα όταν ήμουν μικρή, δεν το συζήτησα αυτό με τον DVD. Τέλος πάντων, πηγαίνω γυμναστήριο, αλλά είμαι και του φαγητού κιόλας. Κι εγώ το ίδιο. Λατρεύω το φαγητό. Και εγώ πεθαίνω. Φουλ κοιλιόδουλος, να ξέρεις. Μπορεί να πει ο ίδιος χθες, έβαγα βάφλες, γλυκά, απ' όλα. Για πες κάτι άλλο. Τι θες να μάθεις εμένα? Πες μου, ρώτησε εμένα, να σου πω. Το βλέπεις καθόλου το show, εσύ? Ναι, το βλέπα. Okay. Όχι, το βλέπα, το βλέπω. Τώρα το βλέπα. Τώρα θα το ζήσεις κιόλας. Τώρα θα το ζήσω κιόλας. Τι ξέρεις, είναι σαν να μην είναι πραγματικό. Και λέω, ρε παιδί μου, τι γίνεται? Και είναι σαν όνειρο, ξέρεις. Το βλέπεις από τηλεόραση. Το όνειρό σου λοιπόν είναι πραγματικότητα εδώ πέρα, Κλαόντια. Μάλιστα, Γιώργο. Τέλεια. Πιστεύω θα ωραία ενέργεια, μια χαρά. Πιστεύω καλά να περάσουμε. Και εγώ αυτό πιστεύω. Έχω έρθει με πολύ θετική ενέργεια, γιατί έτσι είμαι σαν χαρακτήρα, σαν άνθρωπος. Θα μου γνωρίσετε και θα δείτε. Τέλεια. Εγώ ανυπομονώ να σε γνωρίζω περισσότερο, να ξέρεις. Εννοείται. Έχεις και άλλα ραντεβού? Έχεις δύο συγκεκριμένα, θα τους γνωρίσω όλους, τι σου έχουν πει? Κοίτα, ήταν για δύο συγκεκριμένα, αλλά άλλο έχω άλλο. Από ότι ήμουν η δεύτερη σου επιλογή. Να θυχτώ. Να μην θυχτείς, δεν σημαίνει κάτι. Μην αγχώνεσαι. Το πρώτο δεύτερο δεν σημαίνει κάτι. Το θέμα είναι ότι ήμουν σε επιλογές σου. Ναι. Γιατί θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι έχεις αυτή τη τρέλα, όπως και ο Δημήτρης, και μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι έτσι, άσχετα που φαίνεσαι χαλαρός και ήρεμος. Ναι. Αλλά σε θεωρώ έτσι. Όχι, σε αυτό έχεις δίκιο. Έχω λίγο τρέλα. Όσο να είναι. Δεν θα έλεγα λίγο. Πολύ θα έλεγα. Σε έχω παρακολουθήσει. Δεν κάνεις οικοκινήσω τώρα, μην μου κάνεις τέτοια κομπλιμέντα. Μα δεν είναι κομπλιμέντα, είναι αλήθεια. Ναι, εντάξει. Όπως θα πάρει κανείς. Εγώ τον παίρνω σαν κομπλιμέντα. Εννοείται. Πόσο είσαι? Είμαι 31. Εσύ? Είμαι 32. Έλα. Ναι. Εγώ είμαι 93. Ιανουάριο, 2/1. Ιανουάριο. Οπότε είσαι εγώ καιρός. Ναι. Για τα ζώδια όλα θα πω στον Τζέισον. Και εγώ ξέρω κάποια πράγματα. Καλά, δεν μπροστά σου δεν τίποτα. Δεν έχει δει. Μπροστά σου δεν έχει τίποτα. Έχει τάβρο στον κρυό, θα σου πει σελήνη στον κρυό. Όντω έχω τάβρο στον κρυό. Ποιο το είπε σένα? Τι μου το είπε κανένα, τυχαία το είπα. Πλάκα κάνει. Τέτοιο. Έχει κρυό στον εγώ καιρό ή κάτι τέτοιο. Αλήθεια. Τυχαία το είπα. Τυχαία το είπα. Πώ το ξέρω. Δεν ξέρω καν τι σημαίνει. Ότι έχω τάβρο στον κρυό. Γέλιο θα ρίξουμε, πιστεύω. Είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη. Μα αυτό είναι τώρα, να γνωρίζεις καινούς ανθρώπους, να γνωρίζεις καινούς προσωπικότητες και να περνάς όμορφα. Οκ. Χάρηκα. Εντάξει, Κλαόντια, τα λέμε. Φιλάκια. Καλή συνέχεια. Χάρηκα πολύ. Καλή συνέχεια.